εις το ανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όταν αγαπητοί μου πιστέψομαι ζωντανά και θερμά, τότε θα αρχίσει να αναβλύζει πλουσία η θεολογία. Αμήν. Η πίστη, η αγάπη και η ειρήνη είναι ο θεμέλιος της ψυχικής μας υγείας. Ήθε κάποτε να το κατανοήσουμε αυτό. Αμήν. Η υπακοή, λέει, είναι μνήμα, τάφος της θελήσεως. Θα θάψεις τη θέλησή σου και από εκεί θα ηγερθεί, θα αναστηθεί η ταπείνωση. Το ένα δέντρο που εξαπατήθησαν και έφεγαν τον καρπό τους οδήγησε εις τον θάνατο. Η αγάπη του Θεού τους εξεδίωξε για να μην εγγύσουν από το δέντρο της ζωής, γιατί τότε το κακό, όπως λένε οι πατέρες, θα γίνει το αθάνατον. Έτσι επιφύλαξε τον καρπόν του δέντρου της ζωής για αργότερα. Και ποιο είναι το δέντρο της ζωής? Είναι, αγαπητοί μου, ο Ιησούς Χριστός, ή αν θέλετε είναι ο Σταυρός. Και όπως εκεί εκκρέμονται οι καρποί του δέντρου της ζωής, έτσι εδώ κρεμάται ο Χριστός. Εάν λοιπόν τώρα φάμε τον καρπόν εκείνου του δέντρου και παίρνουμε εντολή, εάν δεν δοκιμάσουμε από τον καρπόν αυτό του δέντρου της ζωής, αμαρτάνομαι. Είναι το αντίθετο από ό,τι ήταν τότε. Δηλαδή, τι είναι ο καρπός? Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και με αυτό έχουμε τη ζωή, την αιώνια ζωή. Είδατε, λοιπόν, κανείς να μην πει «δεν ήξερα», κανείς να μην πει «δεν μπόρεσα», δεν υπάρχει δικαιολογία. Χωρίς λοιπόν καμία δικαιολογία, ας προχωρήσουμε για να γινόμεθα πιστά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Η αιμορρούσα γυναίκα άγγιξε τον Κύριον με πίστη και σώθηκε. Ας τον εγγύσουμε λοιπόν και εμείς με πίστη και υπακοή, και τότε βέβαια θα σωθούν. Και τα δύο απειλούνται. Και η Ορθοδοξία μας απειλείται, ή δεν το βλέπετε, αλλά και η ελληνικότητά μας απειλείται, ή δεν το βλέπετε κι αυτό. Γι' αυτό είναι ανάγκη να κρατήσουμε σφιχτά τον Χριστόν που μας κήρυξε ο Παύλος. Ναι. Θεολογία είναι να γνωρίζεις τον Θεό και να μιλάς για τον Θεό. Άρα και όλοι οι θεολόγοι που σπούδασαν στα πανεπιστήμια μιλάνε για τον Θεό, γνωρίζουν τον Θεό. Η θεολογία ακόμη προϋποθέτει κάθαρση καρδιάς. Πρέπει να έχουμε καθαρή καρδιά. Η αγιώτης είναι ο πρώτος καρπός της Πεντηκοστής, δηλαδή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος που αγιάζει όσους περιλαμβάνονται εις την Εκκλησία του Χριστού, που είναι το σώμα του Χριστού. Και εφόσον πάντοτε μένει στην Εκκλησία το Άγιον Πνεύμα, έχουμε δηλαδή διαρκή την Πεντηκοστή, διαρκώς θα υπάρχουν Άγιοι έως της συντελείας του αιώνος και εις τις πιο δύσκολες εποχές. Θέλεις να διατηρήσεις πραγματικά την αγιότητα, θα την αυξάνεις. Μόνο αν η αγιότητα αυξάνεται, τότε μόνο θα μπορέσει να διατηρηθεί. Προσέξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Okay. Και θα κλείσει. Προϊόντος του χρόνου, προς τα έσκατα, όσο περνάει ο καιρός, οφείλουν οι πιστοί να απομακρύνονται τρόπικως από τον κόσμο. Αλλά τίθεται το ερώτημα, η δική μας στάση ποια είναι απέναντι στην Θεοτόκον? Την τιμάμε επαξίως? Την αγαπάμε? Δεχόμεθα τον ιόν της χωρίς αιρετικές φλιαρίες? Αν λοιπόν τιμάμε σωστά την Κυρία Θεοτόκο,
που τιμά ο ουρανός και τον Κύριον μας Ιησού Χριστόν, τότε ήμεθα στο δρόμο της σωτηρίας μας. Ας το ευχηθούμε και ας το φροντίσουμε, αγαπητοί μου. Γραμμίζω, αμήν. Έτσι έζησε, αγαπητοί μου, η Θεοτόκος στο σπίτι της. Απλά, ταπεινά, νοικοκυρεμένα, με προσευχή και μελέτη και θεωρία Θεού, για να γίνει αιώνιον αρχέτυπον προπαντός της γυναίκας της κάθε εποχής, και να της πει πως πρέπει να ζήσει μέσα στο σπιτικό της. Η δηλία είναι η τροχοπέδη της αγιότητας, είναι το αντίθετο της ομολογίας του Χριστού, η δηλία. Ναι. Μακάρι οι τροχοί που μεταφέρουν τους φορείς του μηνύματος στο Θεό. Και δεν σας ξαναλέω, ο Λόγος του Θεού έχει ατονίσει και οφείλει να τονιστεί ο ορθός Λόγος του Θεού, έτσι ο Ορθόδοξος. Η καλή παρακαταθήκη. Όχι. Με τα πρόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται.
Thank you.
και τα σωτήνα στήσα στο πεπαιδημένο. Αυτός και η ψυχή του δούλου σου σώτερον αυτός. Η κυρία και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν, η μόνη αυρή και άκραντος παρθένος, η θεόν αφράστος Κύριος δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και νόμο σου λύπη. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κεκυρωμένου του Ρωσού, Αθανασίου, Πατρός και κατοικουμένου ημών και ενωμένου Χριστέ, ο Θεός ημών, και ασύ την δόξα να βέβουμε στην Ανάκτωση Πατρί και το Παναγίου και το Αθώ και το Βιο Πνεύματι, νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρία ανάδοξη του κεκειμένου Δούλου του Θεού, Αθανασίου Ιερομονάχου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενουμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε στην το ανάρτηση πατρί, το Παναγίου Αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίσια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κεκοιμημένου δούλου σου Αθανασίου Ιερομονάχου, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπτουμε στην το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίχθη άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός ημών, αντισούμενο, το ζήνα θάνατον και η δόξα κατάληπτος και το έλεος αμέθαντον, και επιναντροπία άφατος και βασιλεία διάδοχος και ορκέστη προς όλη πολιτεία παρασύ Κύριε. Βασικά, ανθρώπις το κοινό του Θεού έδεξας χρέος του όλου του Λεφέλους, διώσει και δεύμε Κύριο Θεός ημών. Τον δούλο σου Θανάση, ιερέα, πατέρα και συλλειτουργό ημών γενών, τον Δελπίδη Αναστάσιο ζωή σε ερμηνεία του Μηχαίου. Εν κόλπη Αβραάμ και Ισάκη, από μανάκοψον και ω περί τη γη, εν τη εκκλησία του λειτουργών αποκατέστησε, ούτε και εν το ουρανίο τη αιστερή ανάδειξαν κυρία επί ανθρώπων την μαγική αξία του κοσμού σα, επί εγγέλων τη ή δόξια κατάκριτων πρόοδων. Γι' αυτό επί τη γη την ζωή να φτερόξασε, αυτό δέχεται την έξοδο του γι' αυτού εν τη εισόδου των Αγίων σου πίσω. Και το πνεύμα αυτού με τα πάντα των οποίων εσύ ευρίσκει άλλου συνορίχνουσαν. Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κεκυωμένου του Ρουσού Αθανασίου Ρωμανάγου, Πατρός του κατοικουμένου ημών και ερωμένου Χριστέου Θεσσαλών, και στην δόξα να πέμπουμε στα ανάρτη του Πατρί, και τα Παναγίου και αγαθό και του Βέζου Πνεύματι, νύχια ή και στου αιώνε των αιώνων. Αμήν.
Τις πρεσβείες της Παναγιάς Αρχίας Αυτομητρός των Αγίων Δόξων και την Ανδρασκόλων, νοσίων και θεοφόρων των Αγίων, Αγίων Δόξων των Πατρών των Γράμμων και Άρτια Κουκού, Αγίου και Θεοφύλλου Κυριαζάκου και του Ιδέου και Φάνημα των Αγίων, Αγίου και Εξηγών των Εσάδων Δούλους, Δούλους και Ισκηνέως, Ενισκηνές και Κεοντάξεν, Κόλλης Αφρόνα Πάψη, Ο Δαδικαίος Ιδαρυθμίσης, Μάθε. Εξεζητησές εν το προσωπό μου, το προσωπή. Εγκοφόρτη και παπιλόφιλη και εισήγηστα και καρατών και βάρ, άγγιμά μου, ανεπαιδέστη μου. Εφαιρώνω στην καρδία μου, εγώς μου και εν τον ελέγχο μου, η καθηθή σε τελπίν, ελάχισα εν γλώσσα μου, νόης όλη κυρίω το πέρας και τον αριθμό των ημερών, τι σε στήρ, μην αγωγώ, τι υστερώ εγώ. Ιδού, παραστάσω έρθοντα σήμερα και η υπόσταση μου οσί ουδέν ενώ πληρώνω. Είναι τα σύμπαντα παραγόντες, πάσο άνθρωπο ζώο. Μέν πηγε εν η πόλη, διαφορέλεται άνθρωπος κίνη μάτων ταράστη. Της αυρίζει και ούτ γνώση τη φύνη συνάξη αυτά και νη της υπομονή του Θείου Κύριου και η υπόσταση του Πάσου Χριστή. Από πασόν των αναμπιών που είσαι, όνειρος άνθρωποι εδώ κάτω. Εγκοφόρθη και ήγησε το στόμα μου ότι εσύ επίησες. Απόστησε να φερνήν τας μας φυλάσσου. Αποκράτης ισχύος της αγιώς μου, εγώ εξέλιω. Με ελευθείς υπέρ ανομίας πέδεξας άνθρωπο και εξέλιξες ως αράχτου και ψυχήν αυτού. Λί, μάτι τεράστητε πας άνθρωπος. Ισάξου με τους εγωρίς μου, Κύριε, αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Σύνδε Κύριε, τη μακρύ της του σωτηρικού σου αφαιρού. Το έλεγό σου και η ελευθεριά σου διαπαντός αντιλαβητών μου. Ότι την περιέσου το περκακά, ότι και στην αριθμό σου. Κατέλα πόδι μου, διαδομία του κοπιού, του διηγήθη του δέντη. Επιδίδησαν την υπέρ τα στρίχα της κεφαλής του και η καρδία μου εγκατελειμμένη. Ευλόγησε ότι Κύριε, του λύσου στέλνου, Κύριε, εις το βοηθή σε λιτώσεις. Κατεστηθήσαν και τραπήσαν άμαρες τούντες στην ψυχή μου, του εξάρε αυτή, αποστραφήσαν εις τα οπίσω και κατεστηθήσαν τι θελοδέθνη τα κάτω. Κόμις άστρωσαν πραχήμα εσχήν αυτών, οι λέγοντες μου, έτσι έλεγε. Αγαλιάστρωσαν και παρπίτωσαν με τη σύ, πάντες οι τούντες σε Κύριε, και υπάρχουσαν για παντός, βρέθηκε το Κύριος οι εραγόντες των σωτηριών σου. Εγώ δεν το πω συνή και πέμπισε, Κύριος μου διήν, βοηθόν και κρατουστής μου εσύ, ο Θεός μου, μη χωρίσεις. Μακάριος σου σημειών, το χώρο και πέντα, εν ημέρα των γυράτων, κλείσετε αυτόν ως Κύριος. Κύριος και φυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν, και μακαρίσε αυτόν και την γη, και μη παραγώ αυτόν της χείρας σε χρόνα του. Κύριος βοηθήσε αυτόν και την γη της οδηγής αυτού, όλη την κίνδυνα αυτού, έφτιαξα την διαρροστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε Λεϊσόν, Κύριας και ψυχή μου, ότι είμαι αυτός. Η ευθύ μου είπαν κακά, πότε αποκαλείται και αφορείται το όνομα αυτού. Και σε πορεύοντα του ειδήν, μάθουν, ελάζει η καρδία αυτού, συνήγα και αναμία εαυτού, εξεπορεύοντα έξω και ελάζει και εκτό αυτού. Κατέμου εξουσίριζον, πάντης η ευθύ μου, κατέμου ελογίζω το κακά μου. Λόγω παράδειγμα κατέφερε ο κατεμού, μήνω δοκιμόμενος που έχει προσπίσει που αναστήνε, σιγά άνθρωπος της ειρήνης μου, ευχόν ήλπισα, ο αιστείων άνθρωπος μου μεγάλωνε με περμένο θερμισμό. Σύντε Κύριε Ελεησόν μου, και να χρυσόν με και τα παρόσω μαθείς. Εν τούτο έργο ότι πεθαίνει κάσον, ότι ουνή επιχαρεί ο εχθρός μου επεβέ, και μου δε για την ακακία αντελάβω, και βεβαίως άφημε ενώ ο Θεός σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου και λέει από το αιώνα σου και εις τον αιώνα γέννη τον γέννη. Μον τρόπον εκπωθεί η έδαφος εκ πλαστικά στον πλάτο, ούτως εκπωθεί η ψυχή μου προς ο Θεός μου, εδίψε η ψυχή μου προς τον Θεό μου των ισχυών προσώπων, πότε ήξω που θα πλήσω με το προσώπο του Θεού. Εγινήθηκα να μιλάω με μη, άκουσε η μέρα στον ηλικό σου, εν το λέγε στέλνει καθηκά στην ημέρα. Πέσει ο Θεός, κάθε εμείς την εξέχει έφερε την ψυχή μου, ότι μιλέσουμε και το προσκυνήσαμε μαζί, έως του ύπνου
περάσει. Χαίρετε σε όλο τον Θεό, ότι εξομολογήσουμε αυτό, σωτηρίο του προσώπου και του Θεό. Πως έχω αυτό τα ψηφίματα, για να το θυσίσω μέσω του Εγγύσιο Βάρου Γερμανίης, από όλους του Θεού, άδεισος άδεισο να επικαλείται τη σχολή των καταρακτών. Πάντε συμμετεριζουμίσουν και τα κτήματά του καναδίου. Μέρα σε λέγεται Κύριος το έως αυτού και η τόσο διαθώ παρεμβήνω σε αυτήν τον Θεό από τη ζωή. Εγώ το Θεό αντιγύει προσμή, γιατί μου επιλάτω και να αρχίσει και παπάς πορεύουμε με το ευθυγείο το ρεθό μου. Εν το καταφλάς μετά ως πάνω, τον ίδιο της όρμα για ευθύου. Εν το λέγει την αυτούς μου, καθεκάσαι την ημέρα μου που έστει ο Θεός μου. Είναι αντί περί την κοσύνη ψυχή μου και είναι αντί στην καράση μου. Η διεφανία αυτών και έστε εξαφαράς και ψεύδους και εγκλήσονται στην τέλεια. Εν ορκή στην τελεία σκέφτουν η υπάρξωση και γνώσονται ότι Θεός δεσπόζει του Ιακώβ και των περάτων της γης. Επιστρέψουν και στη πέρα και λοιμώξουν ως οίον και κυκλώσουν η πόλη. Αυτοί διασκορπίστονται του φαγίου. Εάν δεν μη χορταστώσει και βοηθήσει. Εγώ δε άσωσε τη δυνάμει σου και αφιάσωσε το πρωί το έλεό σου, που ότι εγινήθη αντιλήπτη μου και καταφυγή μου η μέρα τη ψυχή σου. Βοηθό μου, η ύψη ψαλό, ότι εσύ ο Θεό αντιλήπτη το πρωί, ο Θεό μου το έλεό σου. Ο Θεό απόσω εμά και καθήλε εμά, οργίστη και οχτίστη εμά. Συνέστησα στην γη και συνεθάραξα την αυτή. Δίασε τα συντρίμματα αυτή ό,τι εσταλέφθη. Έδειξα το λαό σου σκληρά και πότισα στη μάση γύρω καταλήξεω. Έδωκα τη φοβουμένη εσυγή τη γη από προσώπου τόξου. Όπω αν χρυσώσει η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάθουσόν. Ο Θεός πελάτησε το Αγίο αυτού, αγαλιάσουμε και διαμεριό σύγχυμα και την κοιλάδα των συνών διαμετρήσεων. Εμός τη χαλά του και εμός τεστή μανασής και Εφραίμ κρατέωσε την κεφαλή μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ βλέπεις τις ελπίδες μου, επί την κοινωμένα του κενός τρυφώτημά μου, εμή αλόφιλη και πετάξε. Τι θα πάρξε με η πόλη περιοχή, η τι οδηγήσει με εσένα, ότι εγινήθη βοηθό και επισκέπτη το περίπτωμα σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, θυμούσε αντελάβει το ειδικιά σου. Αυτή δε η σμάτη εζήτησαν την ψυχή, η σελέφτονε τη λακατότητα τη γη, παρά ότι στο ισχύρα του Νοβέα, μερίδε αλλοτέχον έσονται. Ποτέ βασιλεύει, επενεπίστε πάλι στο μνήμα εν αυτό, ότι είναι πνάγει σώμα του Ιωσοντών Άσου. Εις άκουσον τον Θεό της προσεκτήρου, εν το θέστε με προσέτου, από φόβο εχθρού εξελού την ψυχή. Σκέπασον με από συντροφή πονηρευωμένων, από πλήθους περασμένων αδικία. Ήτινες εικόνησαν προς τροφέα των γλώσσων αυτών, ενέδιναν τόσο αυτών πράγμα πυρών. Του καταδοξέσε εν αποκρίτες άμμον, εξάπινα καταδοξέσου εν αυτών και που φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν εαυτής λόγων των ηρών, διοικήσαντος του Χρήσου επαγίδα, είπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπων εξερευνώντες τις ερευνήσεις. Προσελέσατε άνθρωπος και καρδία απαθία, και υψωθήσεται ο Θεός. Τέλος μυθίων εγκρίθησαν επιλία αυτών και εξηθέλησαν από αυτούς εγλώσσα αυτών. Εταράφησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς και εποβήθη πάση άνθρωπος. Και ανήκηλαν τα έργα του Θεού και τα ποιήματα του Σινία. Εμφανατίσεται δίκαιος εν το Κυρίο και εκπλήγε από αυτών και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στην καρδία. Εσύ πρέπει ο Θεός μόνος και η εκείς πάσαν των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν. Εθυμάζουν τώρα και τη ισχύ αυτού, τέλειες ως μένος και την αστεία, ως η ταράσσαν
ήλιος τη θαλάσσης, ήχους κοιμάζουν αυτής, αυτής υποστήσονται. Καλαστήσονται τα έθνη και εκοπηθήσονται και καπηθούνται τα πέρατα από το σημείο του, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέχνης. Έμεις σκέψουν την κοιν και εμέσεις από αυτήν, επίθυνας του πλουτίστε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού εμπειρώθη δάμε. Ετοίμασταν στην τροφήν αυτόν, σιγούντος η ετοιμασία. Τους άπλακας αυτής μέθησον, λύθινον τα γεννήματα και ο Θεός, ως φοβερά τα έργα σου. Εν το πλήθη της δυνάμεώς σου, σέφνοντες σε η ευκρίση σου. Πάσα εκεί προς την Ισάτος Άνση και την Θελάτος Άνση, ξανάτος αντί το ονόματί σου που δείξεστε. Δέχτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός του λες, υπέρ του Σιού των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων της θάλασσαν και σε στυράν, εν ποταμό διελέσσονται εμποδί, εκεί εγραφισόμεθα γνωστό. Το δεσπότητη εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, οι οφθαλμοί αυτού επικαέτη βλέπουσε, οι παραπικραίνοντες μη υψούς ως αντιστεύουν στις πρόληπη ζωή αιώνια, και αναστήσω αυτόν εγώ, και εσά είμαι εγώ και ζωνούν, οι Ιουδαίοι και οι αυτού ότι είμαι εγώ ή μη ο άλλος, τα βάσα του ουρανού και έλεγα, οπότε σε σκύπτει Ιησούς ο Υιός και ο Σύν, που εμείς είδαμε τον Πατέρα και την Μητέρα, πώς μου λέει ούτως ότι ο ουρανού καταβέλθηκα, απεκτείται ούν ο Ιησούς και είναι να χτίσει, μη βοηθήσετε με τα λίγα, ουδείς δίνατε αυτήν πρόσμε, εάν μη ο πατήρ, ο πέμψος να εγγύσει αυτόν, και εγώ να στήσω αυτόν εν διεσκάτη ημέρα. Είπε ο Κύριος προς τους θρησκευόμενους, αυτό είπε ο Θεός, εγώ είμαι ο άνθρωπος της ζωής του. Οι πατέρες ημών έφαγαν το μάνα του, εν διαλύμουν και απέθαναν. Ούτως εστίν ο άνθρωπος ο εκπαιρανού καταβαίνουν, είναι αρτήσει εξ αυτού φάει και μη αποφάνει. Εγώ είμαι ο άνθρωπος του ζώνη, ο εκπαιρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου το άνθρωπος ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άνθρωπος δε όν εγώ δώσω, εις άξουμε εστίγην εγώ δώσω υπέρ εις του κόσμου ζωής. Εμά ομολούν προς τα γλύψη οι Ιουδαίοι λέγοντας, πώς δίνονται ούτως ημίν δούνε της άρθρα τα γη, είπε μου αυτής ο Ιησούς, αμήν, αμήν ο λέγω ημί, εάν μη πάγεται της άρθρα του Ιού τα προ, και πήγεται αυτό το αίμα, ούκ έγινε ζωή, εμέ αυτής. Ο τρόγον του της άρθρα και πήρνουμε το αίμα, έχει ζωή με όλον και εγώ, αναστήσει αυτόν εν διασχάρτη ημέρα. Είπε ο Κύριος της εαυτού μαθητές, «Τάφτα εν τέλων ημί, ή να αγαπάτε αλλήλους». Ή ο κόσμος ημάς μισή γνώσκεται ότι εμέ πρώτη λοιπόν με μίσχε. Ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος σαν τον ίδιον εφήλει. Ότι δε εκ του κόσμου ούφιεστε, αλλά εγώ εξελεξάμε ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισή ημάς ο κόσμος. Μνημονεύτε του λόγου που εγώ είχον μείνει, που και έξι του ροσμίζον του Κυρίου αυτού. Είδε με επίωξαν και ημάς διώξασαν, ή τον λόγο που εγκύψαν και τον ημέτερον γυρίσουσαν. Αλλά τάχτα πάντα πίσω συμβήν, για το όνομά μου ότι ούκ είδε συμβεύσα δάμι. Είναι ήρθον και ελάβησα αυτή η αμαρτία του κύβου. Νίδε πρόκοση του κέρδους και της αμαρτίας αυτών. Ο εμέ μισόν και τον πατέρα μου μισή. Ήταν για μια πίσα εν αυτής άολης άολης που πήγε και εν αμαρτία του κύβου. Νίδε και ελάβησα και με μισήκαση και μείνει τον πατέρα μου. Αντί να πληρωθεί ο λόγος και γραμμένο στο όνομα αυτό, ότι εμείς εισάμε δωρεάν. Όταν δε έρθει ο παράκτης, όταν εγώ πέμψω η μήνυμα του πατρός, το πνεύμα της αιτίας όπα του πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει τη διαιμού και εμείς δεν μαρτυρείτε ότι απαρτήσουμε τε μου έστε. Τάχτα λελάδι καημή ή να μη σκανδαλιστείτε. Από συναγόγους πίσω συγκεκριμάστε, παλεύχεται όλα ή να βάσω, ο αποπείρας ημάς όξε λατρεία προσφέρει τον Θεό. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς της Ιεροσόλυμα, έτσι δε της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμπήτη η τριγωμένη Ιβραϊστή Βηθεσσά πέφτε στο Άσέμος. Εντάφτε σκεφτεί και τον πλήθο σε πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χωρών, ξηρών, εγκρεμωμένων και του ποιού του σκύμου. Άγγελος γάρτα καιρό κατέμενη κολυμπήτρα και εντάφτε το είδωρο. Όμως πρώτη σε βάση με τέτοια αρχή τη ρίδα του συγγύης, έγινε το όλοι που κατοικεί τον νησίνο αυτό. Είναι δε της άνθρωπος εκεί 30 και 8 έτη έχουν
εν διασθενή αυτού. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και γνούς, ότι πολύ είδε χρόνον έχει λέει γι' αυτό. Θέληση Κυρίς γενέσαι, απεκρίθη αυτό ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπο μου και πολύ θα όταν ταραχθεί το είδο, βάλει με εις την κορυμήτρα. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος προέχω καταβαίνει. Λέει γι' αυτό Ιησούς, έγινε, άλλος μου θα δώσω και δεν υπάρχει. Και ευθέως έγινε τριγητής ο άνθρωπος, και είδε τον κράτο μου αυτού και την επάνω. Είναι Σάββατο είναι εκείνη και ημέρα. Έλεγα μου οι Ιουδαίοι το τεθαρτωμένο, Σάββατο νεστίου και έξι αισθήσει άρε τον κράτο μου. Απεκρίθη αυτή, ο ποιήσει με εκεί, εκείνο μου είπε, άλλο μου κράτο θρόνο και την επάνω. Η ρώτησε με αυτόν, τι σε στείλει, ο άνθρωπο ο εγγόν σε άλλο και θαρτωμένο και την επάνω. Ο δε η αθήση που κύβει τη σε στείλει. Ο Γάρι Ιησούς εξέπλυσε όπλο όπλο σε τον τόπο. Μετά τα άκρα ευρίσκει αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε αυτό. Είδε η γης γέγονας μη κέντια μάθανε ή να μη κοινωνικήσει κέντε. Αφήνθε ο άνθρωπος και ανήκειρε τις Ιουδαίες ότι Ιησούς εστινοποιήσε αυτόν η γη. Είπε ο Κύριος προς τους εμπιστευκώντας αυτό Ιουδαίος ο τρόπος που της άκρα. Και δίνω μου το έργο ενημένη και εγώ ένα αυτό. Καθώ απέσου του λέει ο ζών πατή, καγό ζώνη την πατέρα και τρόπο με κακήτω ζήσετε διεμένη. Ούτω σε στην ο άκουσα και το έργο καταβάσει. Ού καθώ έφαγα με πατέρα σε τον πατάνα και απέτρεπε. Τα πρόγω τούτο τον άκουσα ζήσετε στον αιώνα. Τα αυτά είπε εν συναντήσει τάσου εν καθερναούν. Πολλοί ήμουν ακούσαντε σε αυτόν αυτό είπαν σκληρός εστίνον τον λόγο. Τι συναντή αυτό που είπε. Ιδώς δε ο Ιησούς είναι αυτό ότι ο Αγγίτης περί τούτου η μαθητή αυτό είπε να πείσει. Τούτο ημάς συναντελίζει. Εάν θεωρεί του τον Υιόν τον τρόπο αναμένοντα όπου είναι το πρώτερο, το πνεύμα εσύ το ζωοποιούν εις άκρης οποφελίου δέντου. Τα ρήματα αεβόλα εδώ ημί πνεύμα εσύ και ζωή εις τίνου. Αλυσίνη ξημών την έστη, Θεού πιστεύω, συγκή διγάριξ αρχής ο Ιησούς την έστη. Εσύ, ή διγάριξ αρχής ο Ιησούς, τίνης εσύ, η δίκη. Όταν υψώσετε τον Υιόν τον τρόπο, τότε γνώσετε ότι εγώ ημί και απεμβαθού εγώ ουδέν. Αλλά καθώς επίδαξε το πατή μου, τα αυταλαλώ. Και ο πνεύσας με εντεμπηριστή. Καθήκη με μόνο μου πατή, ότι εγώ τα αρεστά αυτό και ο πάντοτε κάθε αυτού το λούτος πολλοί επίστεψαν εις αυτούς. Είπε ο Κύριος προς τους εμπιστευκώντας αυτό είναι ο Θεός. Οι άλλοι εμείς μείνετε εν το λόγο το αιμό, αληθώς μαθητέ μου είστε και γνώσετε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Απεκρίτησαν αυτό το θέμα άμεσα και ότι εμείς δεν δουλεύκαμε όποτε όσοι λέγεις ότι ελέγχεται και εμίσεστε, απεκρίνεται από το Ιησού Πόλου Ιησούς. Αμήν, αμήν, λέω ημίν, ότι πάσο ποιόν την αμαρτία δούλους έχει της αμαρτίας. Ο δε δούλος που μένει την οικία εις τον αιώνα, ο Υιός που μένει εις τον αιώνα. Και αν ούν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθερη έσαστε. Τι δω τη σπέρμα αδράμεσαι, αλλά ζητείτε με από αυτήν, ότι ο λόγος ο αιμός που προσθέτει ημίν. Και εγώ, ο αιώρα κατά το πατρί μου λαλό, και εμείς ούν, ο αιώρα κατά το πατρί μου λαλό, και εμείς ούν, ο αιώρα κατά το πατρί μου λαλό, απεκρίνησε και ήμουν αυτό. Το πατρί μου λαλό αμέσως, δεν είχε πώς ο Ιησούς. Είτε έκανε το Αβραάμ, είτε θέλε το Αβραάμ, είτε κοιτήτε. Μην δε εισηθείτε με από αυτήν άνθρωπον, όπως την αλήθεια και μην περάει, και λίγουσα παρά το πρωί. Τούτο Αβραάμ, που και πήγησε. Εμείς ποιείτε τα έργα του πατρός ημών, είπαν είναι αυτό. Εμείς εκ πορνείας ούτε γεννήματα. Ένα πατερέα με τον Θεό, είπαν είναι αυτής ο Ιησούς. Ή ο Θεός του πατήν ημών είναι, αγαπάτε να είναι. Και που γάλετε το Θεό εξήθω και γλυκό. Το καιρό εκείνο, έχει το Ιησούς της πόλης Σαμαρίας, επιβολένει σιχά. Η σύνου του χωρίου, ο έδωκεν Ιακώβ, Ιωσήφ το Ιωάκο, την τερική πηγή του Ιωάκο. Ο Ιησούς και ο Ιωάκος εξωτερικοδίας καθέζεται ο ύπος
Μαρίας, αν την είσαι ήδη, τέγε και ο Ιησούς, δώσουμε τη γη. Η γάμη αυτή αφότε τη δίτησε στην πόλη, την ατροφάς αγοράσωση. Λέγει να το η κοινή η Σαμαρίτης. Όσοι και ο λέγος όν, παρελθούν γίνε της, όσοι γυναικός Σαμαρίτηδος, που χάτσιν πρώτε οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίνει ο Ιησούς και είπε να πει. Η γίνη στην δωρεάν του Θεού και τη συμπινολέγωση τόσο με τη γη, σι άνοιγε σε αυτόν και έδω και μου πάνησε λίγο ζώμη. Λέει για το η κοινή. Κύριε, ούτε άδειμα έχεις και το φρέαρε στην παθή. Πότε μου δέχεις το είδο το ζώο, μη συμπίζω λίγο το πρόσημο διακό, ως έδω και μην το φρέαρε. Και αυτός εξαπλέτηκε και η γη αυτού και τα κρέματα αυτού, απεκρίθη ο Ιησούς. Πάσο πίνον εκδίδωτο του Θεού, η ψήση πάλι. Ως τα μη εκδίδωτο σου εγώ δώσω αυτό που γίνει ψήση στον αιώνα. Αλλά το είδω εγώ δώσω αυτό και δείξετε με αυτό που γίνει κοίτα το σαμβουλέν και σου είναι όλοι. Πέγγε προς αυτό η κύριε. Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδω, για να μην δείξω την ιδέα που είναι πάλι αυτή. Πέγγε αυτή ο Ιησούς. Είπα και, όλησον τον άντρα σου και βεβαίνε πάλι. Και από άλλα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας το κυράν του αγωτέρου. Δεν είχε καλά άντρας έσχες, είναι μη φωνέλης που χέστη σου αλήθεια. Τούτο αληθές είπες. Λέγει αυτό η κοινή. Κύριε θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Η πατέρα Σιμών εν το όλοι τούτο προσεκίνησε. Και εμείς λέγεται ότι είναι η Ιερουσαλήμη σε αυτό το τόπος όπου λίγος γίνει. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Είναι πίστεψόν με ότι έχετε ώρα, ότε ούτε εν το όρι του το, ούτε εν την Ιερουσαλήμης προσκυνήσε το Πατρί. Εμείς προσκυνείτε όπου κοίτατε. Εμείς προσκυνούμε όπου κοίτατε. Με την σωτηρία εκ των κοινωτέρων δεστή. Μαρέφετε ώρα, δεν είναι εσύ, ότι η αληθινή προσκυνείτε, προσκυνήσωσε το Πατρί εν πνεύμα του και αληθεία. Και χάρο πατήρ θυμούντος ηθεί τους προσκυνούντος αυτόν. Πνεύμα Θεός. Προσκυνήτως αυτόν εν πνεύμα και αληθεία τι προσκυνή. Λέγει αυτό η κοινή. Είδα ότι Μεσσίας και ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος, θα με τελεί η μήνη πάντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς. Εγώ η μήνη ο λαρός. Και επί τούτο ο ίδιος μαθητέ αυτό. Και θαύμασα ότι με τα 200 άλλη. Που τι σημαίνει είπε. Ήζη της. Ή τι λαγής καταρτήσει. Αυτή και νου την ιδρία να πει σκηνή και αυτή την σκηνή πόλη και λέει τις ανθρώπες. Δεύτε είδετε άνθρωπο, πώς είπε πάντα όσα ειδήσα, μη του ούτους εστίν ο Χριστός. Και εξύπτωνούνε τους χώρους και έρχονται προς αυτόν. Με το μεταξύ, ρώτων αυτών οι μαθητές λέγοντες, αλλά τι υπάρχει, δεν είπε να πεις. Εγώ γρόση δεν έχω φακή, γίνει μη σου φίλετε. Έλεγον όνοι μαθητές τους αντίρους. Μη τη σύνη και να πω παχύ, λέγει αυτή ο Ιησούς. Και μόνο πρόβλημα εσύ την αδειότητα είναι το πέμψαν δώσμε και τελειώσω αυτό το έργο. Η τιμή σου λέγεται ότι έπει και τράβει να σε στήν και ο θελισμός έρχεται. Η δούρ εγώ η μη και πάντα δεν τους οφθαλμούς ημών και με άσεις με τα σχόρες ότι δεν φταίει σε προς θελισμό νίκη. Και ο θελίζων μισθών να βάλει και συντάγει καθ' όμνη ζωή αιώνιο είναι και ο Σπύρο νομού χέρι και ο θελίσσος. Εν γάρ' τούτο ο λόγος σε στήνω αρνητινός, ότι άλλος σε στήνω Σπύρο και άλλος ο θελίσσον. Εγώ απέστρεω ημάς θελίσσι, ο κοιμής και κοπιάκατε. Άλλη και κοπιάκαση και εμείς τον τόπο να φτώνει σε κοιμήτατε. Επειδή της πόλεως εκείνης έχει πεντάει ο Μόδε, πως έχει πέντε άρτους κριτίνους και δύο ψάρια. Αλλά τα αυτοκία στην Χριστοσού τους, είπε λέει ο Ιησούς, κουνήσατε τους ανθρώπους από τα εσύ, την τεχόν τους κουνήσατε στον τόπο. Αν έπεσαν θεούν οι άνθρωποι στον ερχμό τους είπε τα χεσκήμου, έλαβε τους άρτους ο Ιησούς, και ευχαριστή σας, διέβαινε τις μαθητές, διέβαινε τα μητέρια της αλλαγημένης, κυρίως και των ψαρίων όσων είχαν. Οπότε εγκρίσαν οι μαθητές αυτού. Συναφάγεται τα περισσέψα, τα κλάσματα,
εισερχόμενος δια της χείρας στην αρτή των προβάτων, αλλά αναβαίνουν να αναχώθεν, εκείνος κβέτης εσύ και της θύς, ο δε εισερχόμενος δια της χείρας στην μήνες των προβάτων. Τούτο ο θεωρός ανήκει με τα πρόβατα της ανήσα του ορθού και τα ίδια πρόβατα καλή κανόνομα και εξάγια αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα υπάρχει, έργος εν αυτόν πορεύεται και τα πρόβατα αυτόν αλλοτρία δε ομοία προηγούμενη. Αλλά έρχονται από αυτού ότι η κίνηση των αλλοτριών είναι πολύ μεγάλη. Την παροιμία είχε να πει ο Ιησούς, εκείνη δε ουσία που σαν την Ελλήνα ενάντια τη. Τι τον μου πάλι να πει ο Ιησούς, αμήν να μην λέω εκεί, ότι εγώ είμαι η κίνα των αμάτων. Πάντε ω σύνο προεμού, μέτε εσύ, ελιστέ, αλλογίκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα, η εμμοία της εισέρθει, σοφίσετε και εξεδέψετε και εξεδέψετε και μην είναι γνήσιο. Είπεν ο Κύριος προς τους επιτεθόντας προς αυτόν Ιουδαίους. Δια τούτο ο πατήρ μου, ο πατήρ με αγαπά, ότι εγώ και την ψυχή μου είναι πάλι λάβω αυτή. Δυσέλη αυτή τα παιμού, ανεγώ και είμαι αυτήν απεμαχθού. Εξουσίαν έχω τι είναι αυτήν, εξουσίαν έχω πάλι να μην αυτήν. Τάφτην την εντολή που έλεγχον παρά το πατρός μου. Σχισμόνουν πάλι να γίνεται εκ της Ιουδαίης για τους λόγους τούτους. Και δεν είμαι πολύ εξ αυτών. Δαιμόνιο μέχρι και μένετε. Τι αυτό ακούγεται, πάλι έλεγχον. Τάφτα τα ρήματα που και θεμονιζομένου. Η δαιμόνια οφείλεται και χρόνο φαρμού ανήκει. Η γέννητο δε τα εγγένεια της Ιερουσαλήμης. Και χειμών ήρθε. Και περιεπάντω Ιησούς εν το ιερό, εν της οάδος ο μόνος. Εκεί προσελούν αυτόν οι Ιουδαίοι και λίγον αυτό. Και ως πότε την ψυχή δημονεύεις, εισή ο Χριστός, υπέ ημίς Παρισία. Απεκρίνει αυτό εις ο Ιησούς. Είπον ημίν και ού πιστεύετε. Τα έργα εγώ διώ εν τον νόμο του πατρός μου, κάθε να κυρίτε διεμού. Αλλη μης που πιστεύετε, που γάρεστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώ σήμων ημί. Τα πρόβατα τα αιμά τη φωνή μου ακούει, καθώ γυρώ σου αυτά, ακολουθούσι, εγώ ζωή είναι αιώνιον τρίτων διαρκής. Είπεν ο Κύριος προς τους επιτυχώντας προς τον Ιουδαίους. Τα πρόβατα τα ημά της φωνής μου ακούει, κακό γινός μου αυτά και ακολουθούσι μη. Κακό ζωή είναι όνει ο δίδομοι αυτής και ουμοί απώνονται εις στον αιώνα και ου καρφάσι εις αυτά εις της καιρός. Ο πατήρ μου ως δέτο και νηγίζον πάθον εσύ και ουδείς ευθύνεται αρπάζειν εκ της καιρός και αυτόν τον. Εγώ και ο πατήρ έμεισαι. Εβάστα σου πάλι μια προσοχή, ενώ και θα σου συναντώ. Απεκρίθη αυτή ο Ιησούς. Πολλά καλά έργα έδειξα η μη εκ του πατρός μου. Δια ποιον με τον έργο διδάζεται εμεί. Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι λέγοντες. Περί καλό έργο που διδάζομαι έτσι, αλλά περί πλασφημίας. Και ότι είσαι άνθρωπος όλου, είσαι αυτόν τον Θεό. Απεκρίθη αυτή ο Ιησούς. Και έστειλε γραμμένο εν τον νόμο μόνο. Εγώ είπα, θεΐεστε, ή εκείνος είπε Θεός, προσούς ο λόγος του Θεού εγγένου του, και ότι είναι τελική και η γραφή, όλο καθή ηγίασε και απέστηνε στον κόσμο, ημίς λέγεται ότι βλασφημείς, ότι είπον, Υιός του Θεού ημί. Υιού ποιό τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετε. Η δε ποιό, κάνε μη, μη πιστεύετε, εις έργης πιστέψατε. Την βλέπει, τι είδαμε. Αυτής ήμιξεν αυτού τους οφθαλμούς, εμείς του τι είδαμε, αυτός ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε, αυτός περί αυτού λαλήσει. Τάχα είπον η γονής αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, τι βρυγάρς είναι τι τέχνητο οι Ιουδαίοι είναι, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο η γονής αυτού είπον ότι η ηλικία έχει αυτόν ερωτήσατε.
επόμησαν ούν εκ δευτέρου των άνθρωπων όσοι τυφλός και είπαν αυτό. Δώσ' δόξαν τον Θεό, εμείς είδαμεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστί. Απεκρίθη ούν εκείνος και είπε, «Η αμαρτωλός εστί, ούκ είδα, εν είδα, ότι τυφλός ον άρτη βλέπω». Είπον δε αυτό πάλι, «Τι επί είσαι εσύ, πώς είναι η θέση του σοκανούς», απεκρίθη αυτής, «Είπον ημίν ήδη και ούτε τυφούσατε, τι πάλι θέλετε αφού μη και εμείς θέλετε αφού μαθητέ γενέστε». Ελιδόρησαν αυτόν και είπαν, «Συ οι μαθητής εκείνου, εμείς δε που Μωυσέως εσμέ μαθητέ». Εμείς είδαμε ότι Μωυσή δε λάβηκεν ο Θεός, τούτον δε ούτε είδαμε πόθεν εστί. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτοίς, «Εντάξει το θαυμαστόν εστί, ότι εμείς ούτε είδατε πόθεν εστί, διανέωξέ μου τους οφθαλμούς. Είδαμε δε ότι αμαρτωλών ο Θεός, ού κακούει, αλλά εάν της θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ού κυκούστη, ότι οι κούλιον επίησαν οι Φαρισαίοι κατά του Ιησού και είπουν προς εαυτούς, θεωρείτε ότι κοφελείτε ουδέν, ήδη ο κόσμος ο πίσω αυτού απήρθεν, ήσαν δε τις έκλαιες εκ των αδελόντων ή να προσκυνήσουν συνειδιωτή, ούτε ο προσήλθω Φιλίππο το από Βηθαϊδά της Γαλιλαίας και ερώτων αυτών λέγοντες, «Κύριε θέλω με τον Ιησού ειδήν». Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα και πάλι Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσε το Ιησού. Ο δε Ιησούς αυτούς που αυτοίς λέγον. Ελλήνη τέτοι ώρα είναι το ξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αντί να μην λέγω η μη δεά μη ο κόμος του σύντου πεσώνει στη γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολύ κάποιον φέρει. Οφειλώ την ψυχή να αυτού απολέσει αυτήν. Και ο μισό την ψυχή να αυτού εν το κόσμο τούτο, τη ζωή είναι όλη ο φυλάξει αυτήν. Εάν μη διαφωνητή σε μη ακολουθείτο και όπου είμαι εγώ εκεί και ο διάκονος ο εμώσε, και εάν μη σε μη διακονή τη μίση αυτόν ο πατήρ, είναι η ψυχή μου τετάρακτη και εκεί εγώ, πάτερ σώσον με εκπαιδευτάφης. Αλλά δια του Θεού που είσαι πάντα, πάτερ δόξασα σου το όνομα. Ήρθε με την προβή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλι δόξασα. Ο ούνοχλος ο εστός και ακούσας έλεγε βροντί και γονέμε, άλλοι έλεγαν, άγγελος αυτό λελάληκε, απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, ούδι εμέ αυτή η φωνή λέγονε, αλλά δι' εμάς την χρήστησες του κόσμου τούτου, την ο άνθρωπο του κόσμου τούτου εκπληθήσετε έξω. Καγώ εάν του σωθώ εκ της γης, πάντα σε αρχίσω προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγε συμβαίνον δύο θανάτω, είμελε να αποθνίσκει. Απεκρίθη αυτό ο όχλος. Εμείς ακούσαμε εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και πώς συλλέγεις, δίψω τι είναι τον Υιόν του ανθρώπου, τι σε στήνοντος ο Υιός του ανθρώπου, δίπλον αυτής ο Ιησούς έρθει μικρόν χρόνο το φως με τιμονεστή. Περιπατείτε έως το φως έχετε, ή την αλλού σκοτία ημάς καταλάβει. Και ο περιπατών τη σκοτία ό,τι δεν του υπάρχει, έως το φως έχετε, πιστεύετε εις το φως. Ήνα η φωτός γέννησε. Είπε ο Κύριος προς τους ενδιαιτώντας προς αυτόν ο Δέος. Έως πως έως σου ενδύσεις τη δύναμη εξίσου. Εξήγεγεται αυτούς έξω, έως υπέρ την πιθανία και επάρασταση κύρας αυτού ευλόγησε αυτούς. Και γίνεται εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτόν και ανεφέρεται εις των ουρανών. Και αυτοί προσκυνήσατε σ' αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεό. Αμήν. Είπε ο Κύριος σε αυτούς μαθητές, «Μη ταρασές του ημών η καρδία, πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου μονέ πολέησιν, είδε μη ύπον ανημήν. Πορεύουμε ετοιμάσαι τόπον ημήν, και αν πορευτώ και ετοιμάσω ημήν τόπον, πάλι δε έχουμε παραλείψουμε ημάς τους ευαυτών. Είναι όπου είμαι εγώ και εμείς είτε, και όπου εγώ υπάρχω είδατε, και την οδόν είδατε, λέει και αυτό ο Θωμάς. Κύριε, ούτε είδαμε που υπάρχει, και πώς μιλάμε και την οδόν λένε, λέει και αυτό ο Ιησούς. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή,
ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα η Βίδη Εγώ. Ή εγνώκεται με και τον Πατέρα που εγνώκεται άλλο. Και απάρχει γνώσκεται αυτόν και οράκεται αυτόν. Λέγει αυτό Φίλιππος, Κύριε, δείψον ημί τον Πατέρα και αρχή ημί. Λέγει αυτό Ιησούς. Δώσου τον χρόνο με τιμών ημί και ούρ και μου κάθε Φίλιππε. Ο ουρακός εμέ ώρα και τον Πατέρα και πώς συλλέγεις δείξον ημί τον Πατέρα. Πού πιστεύεις ότι εγώ εδώ πατρί και ο πατήρ είναι μη εστί. Τα ύματα άγω λαλό ημίν απ' με αυτού ούλαλο. Ο δε πατήρ είναι μη μένουν αυτός ποιή τα έργα. Πιστεύετε έμει ότι εγώ εδώ πατρί και ο πατήρ είναι μη. Τα ύματα άγω λαλό ημίν απ' με αυτού ούλαλο. Ο δε πατήρ ο ενεμή μέλλον αυτός ποιή τα έργα. Πιστεύετε με ότι εγώ εν του πατρί και ο πατήρ είναι μη. Ή δε μη δια τα έργα αυτά πιστεύετε με. Αμήν λέγω ημί. Ο πιστεύουν σε με τα έργα α εγώ ποιό κακίνος ποιήσει. Και εμείς να τούτο ποιήσει ότι εγώ προς τον πατέρα μου πορεύουμε και ότι αν επίσητε το ονοματί μου τούτο ποιήσω. Ή να δοξαστεί ο πατήρ εν το Υιό. Εάν τι έτρεσετε το ονοματί μου εγώ ποιήσω. Εάν αγαπάθετε τα συντολά σας εμάς ποιήσατε και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλο παράγει στον δώσει. Ή να μην με θυμώνει στον αιώνα του τέλνα της αληθείας. Ο κόσμος ούτε να τελαλεί ότι ού θεωρεί αυτό, ού δεν γινώσκει αυτό. Εμείς δεν γινώσκεται αυτό ότι παρεμεινμένοι και εμειμεινέστε. Ού καθίσω εμάς ο φανούς. Έχουμε προς εμάς έτοιμοι πρόκειο. Εγείρεστε, άγω με ενδέχτε. Εγώ είμαι η άμπειρος η αληθινή και ο πατήρ μου και ο εργός εστί. Πάν κλίμα είναι ελληνική φέρον καρπών έρει αυτό και πάν του καρπών φέρον καθέρει αυτό ή να πλύω να καρπών φέρον. Ήδη είναι εις καθαρή ευστέρια των λόγων που ελάβηκα ημί. Μείνατε ρε μη καρπό ημί καθώς το κλίμα δίνεται καρπών φέρον. Αφέ αυτού και αν μην είναι ενδιαφέρον ούτω σου δε εμείς και αν μη εν εμείς γίνεται. Εγώ είμαι άμπελος εμείς τα κρίματα. Ο μένον εν εμείς κακό εν αυτό που το σφαίρει καρφό πολύ. Ότι χωρίς εγώ δίναστε ποιήνου δε. Εάν μη της μείνει εν εμείς ευρύτη έξω όπως το κρίμα και ξεράφτη. Και συλλάβους είναι αυτά και στο πυρ βάλους και χαίρετε. Εάν μείνετε εν εμείς και τα ύδατά μου εν εμείς μείνει. Ω εάν θέλετε, επίσεστε και γεννήσετε ημίν. Είπε ο Κύριος σε αυτούς μαθητές, έρχεται ώρα η να πάσω από κτήνας ημάς, δόξη λατρείαν προσφέρει το Θεό. Και ταύτα πίσουσι ότι ουκέλειος από τον Πατέρα ουδέ εμέ. Αλλά ταύτα λελάδικα ημί, ή να όταν έρθει η ώρα, μνημονεύεται αυτόν ότι εγώ είπον ημί. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής ου τύπων, ότι με θυμώνει ημί. Νην δε υπάγω προς το βέψαντά με και ουδείς εξ ημών ερωτάμε, του υπάγεις. Αλλά ότι ταύτα ελάδικα ημί, η λύπη και πλήρω την ημών την καρδία. Αλλά εγώ την αλήθεια λέγω ημί. Συμφέρει ημί να εγώ απέλθω. Εάν καρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ου πελεύσετε προς ημάς. Εάν δεν πορευτώ, πέμψω αυτό προς εμάς και ελθόν εκείνος ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας με, ότι ου πιστεύουν στην εμένα. Περί δικαιοσύνης δε, ότι προς τον Πατέρα μου υπάγουν και ουκέ και θεωρείται με. Περί δε κρίσεως, ότι ο άνθρωπος του κόσμου σου του κέκρυται. Έτσι πολλά έχω λέει την τιμήνη. Αλλό δίναστε βαστάζει να άπτει. Όταν δε έρθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει εμάς εις πάσα την αλήθεια. Είπε ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάντα όσα έχει ο πατήρ εμάιστη, για τούτο είπε ότι εκ του εμού δείψετε για να μιλήνει, μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλι μικρόν και ου ξεσθέμε, ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα, είπουν εκ των μαθητών αυτού προσαλλήλους, τι έστει τούτο ο λέγινη μη, μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλι μικρόν και ου ξεσθέμε, και ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Έλεγω το τι έστεινε ο λέγει το μικρό, που είδαμε τη λαλή. Έπαιρνε ο Ιησούς ότι ήθελε να
Περί τούτο ζητείτε με μεταλλείο ότι ήμουν μικρό και ου θεωρείτε με, και πάλι μικρό και ου σεστέμενα. Αμήναμε λέγω ημί, ότι γλάψετε και πνίζετε εμείς. Ότι γλάψετε, ο δε κόσμος χαρίσετε, εμείς δεν λυπηθήσεστε. Αλληλή ποιμόν εις χαρά γεννήσετε. Είναι όταν αυτή τη δίκτυα έχει, ότι ήρθε η ώρα αυτής. Όταν δεν γεννήσει το παιδί, ερωτήθη τη μονέβη της θλίψεως. Γιατί χαρά να του γεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Και εμείς ομιλήτη μεν την έχετε, πάλι ο δεόξον εμάς, και χαρίσει τη μόνη καρδία και την χαρά λιμών, ουδείς έρη αφημών. Και εκείνη η μέρα εμένου και ρωτήσετε, ουδέν, αμήν αν μην λέγω ήμουν ότι ως αν επίσητε στον Πατέρα εν το όνομα τίμου, δώσει μη. Είπε ο Κύριος σε αυτού να θυθές, αμήν αν μην λέγω ήμουν ότι ως αν επίσητε στον Πατέρα εν το όνομα τίμου, δώσει μη. Έως άρτη που πηθήσατε ουδέ εν το όνομα τίμου, ετείτε και λείψεστε. Και τούτο λοιπόν λέγει αυτό, ακολούθησε.
Καθίζεται ο Πέτρος, βλέπει τον μαθητή μου πολύ γάπα ο Ιησούς ακολουθούντα, ως και ανέπεσε με τον δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, «Κύριε, τι σε στήνω παραδηλούσε». Του τον είδω, ο Πέτρος λέγει το Ιησού, «Κύριε, τούτος δε τι», λέγει αυτό ο Ιησούς, «Εάν αυτόν θέλω γρένα νέος έρχομαι και προσέτσι ακολούθημαι». Εκείνη είναι ο λόγος ούτως εις τους αδρίμους, ότι ο μαθητής εκείνος του καποθνίστη. Και ούτε είπε αυτό ο Ιησούς ότι του καποθνίστη, αλλά αν αυτόν θέλω μένει νέος έρχομαι και προσέτσι. Ούτως εις τίνο μαθητής, ο μαρτυρόφερ τούτον και γράψα αυτά, και είδε το προγραμματής εις την μαρτυρία αυτού. Σκέφτηκε και άλλα φορά όπως εγγύησε ο Ιησούς. Άδει να θεάς γράφει καθέ, ότι αυτό είμαι τον κόσμο που είσαι τα γραφόμενα βιβλία αυτού. Ούσης οξίαν στην ημέρα εκείνη, την διάρκεια αυτό, τον θυρό επιπλησμένο που είσαν οι μαθητές συνεχμένοι για τον κόμμα των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και έτσι εις τον μέσο και λέγει αυτής, ειρήνη ημί. Και τούτο λοιπόν έριξε να πει τα στήρια στην πλευρά αυτού. Εχάρισε τον μαθητέ του Ιώδη του Κύριου. Είπε τον αυτής ο Ιησούς πάλι, ειρήνη ημί. Καθώς απεσταλθέν ο πατήρ καθώ πέμπω ημάς. Το λοιπόν ενεχίσασε και λέγει αυτής, «Λάβετε πνεύμα άγιο». Αν την ανατείτε της αμαρτίας, αυτή έγινε αυτής. Αν την αποτραπείτε και κράτετε. Η εσχάτη ημέρα του μεγάλη της εορτής, ισχύει ο Ιησούς και έκραξε λέγω. Και αν της διψάτε και στον πρόσωπο και την έγινε. Πιστεύω ότι σε μέρη, καθώς είπε η γραφή, όταν βγήκε εκ της κοιλίας αυτού ρέξου στην κύρα του ζώμου. Το διείπε πέτει του πνεύματος σου έβαιρα το λαμβάνι και πιστεύονται σε αυτό. Ο χαρήν πνεύμα άγιο, ότι Ιησούς που δεν που έδω ψάχνω. Ο Θείου με προόπλο αυτούς ένα στον λόγο έλεγχο. Ούτως εστίν αληθός ο προφήτης, άλλοι έχουν έλεγχο. Ούτως εστίν ο Χριστός, άλλοι έλεγχο. Πήγα εκ της Γαλιλαίας, ο Χριστός έρχεται. Και η γραφή είπε ότι εκ τους πνεύματος Δαβίδ και από την πνεύμα του κόβης που είναι Δαβίδ, ο Χριστός έρχεται. Σύσμα ο μεγλόγος να πιέρε τον δι' αυτόν. Λέστε, επίτερο εξ αυτός, πιάσε αυτόν, αλλού τι σε πέβαλε από αυτόν τα σκύρας. Ήδη το Θεού που τι υπηρέτε προς τους αρχιερείς και παρισαίους και είπον αυτής εκείνη. Γιατί που τι γάλε δι' αυτόν, απεκρίθησαν οι υπηρέτε, που δέχονται ούτως ελάβησε άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Απεκρίνησε τον αυτής οι Παρισαίοι. Μην και εμείς πεκλάβεστε. Μην της εκλαμβόντων επίστεψε εις αυτό ή εκ των Παρισαίων. Αλλά ο όπλος ούτως που μην την όσπου τον νόμο έχει κατάλαβε εσύ. Λέγει και κόδημος προς αυτούς παρελθόν εκτός προς αυτόν ή σώνε εξ αυτόν. Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπο εάν μη ακούσει παρά που πρώτερον και γνώτη ποιή. Απεκρίνησαν και είπαν αυτό. Είναι εσύ εκ της Γαλιλαίας ή, ερεύνησε ότι είπε, ότι προφήτης εκ της Γαλιλαίας και η ίδια. Άλλον αυτής ο Ιησούς ελάβησε λέγον. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αυτόν εμεί, μη περιπατήσει εν δυσκολία, αλέπησε το φως της ζωής. Είπε ο Κύριος, «Οράτε μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων, λέγω γαριμήν ότι αν και δι' αυτόν ουρανίζει δι' αυτονός βλέπωση το πρόσωπο του Πατρός μου όταν ουρανίζει. Είτε για του ανθρώπου σώσε το απολωδός, τι μην δοκεί αν και θέτει μη ανθρώπου εκατό πρόβατα, εκλανηθεί ένας αυτός, κύριε αυτοί στα ενίποτα εννέα επί τα όλη πολευτής ηλίκτων πλανόμενων, αν χαίρεται πριν αυτό αμήνε γουνή, ότι χαίρεται επ' αυτό μάλλον ή επί της ενενήκοντα εννέα της μη πεπραγημένης. Ούντος ου χαίστη θέλημα έβρωσε του Πατρός ημών του εν ουρανής, είναι αμόλυτε εις των μικρών τούτων, εάν δε αμαρτήσει εις ε, αδελφός ο είπαγε γέλεξον αυτό μεταξύ σου και αυτού μόνου, εάν σου ακούσει εγκέντησε τον αδελφό σου, αν δεν με ακούσει παράλλοντα μετά σου έτσι ένα ή δύο, είναι μη στόματος
δύο μαρτύρων υπλιώστα την πάντα βήμα, αν δεν παρακούσει αυτόν υπέρ η Εκκλησία, και αν δεν και την Εκκλησία παρακούσε έστω σι ως περνιμός και ο τελώνης, να μην λέγω μη, ως αν δίσετε επιτυχής, έστε δεμένα εν δωρανό, ως αν είσετε επιτυχής, έστε δεμένα εν δωρανό. Πάλι αμιλέγονι, ότι αν δύο ημών σχολήσουν επιτυχής περιφαντός πράγματος, ου με αν επίσονται και εγενήσετε αυτής, παρ' πατρός μου θα δουρανείς. Μου γάρι εσύ δύο εγκρίσιμημένοι στο ημών όνομα, εκεί μη εμέσω αυτόν. Το καιρό εκείνο ευρύγραν ο Ιησούς, όλη την Ευρυνέα την δάσκονε τις εναγωγές αυτών, και κυρίσω από το Ευαγγέλιο της Βασίλειας και τα πεμπάσαν όσο και πάσαν το ανακαίνεται το λαό και απλήθων η αγωγία του της όλη την Συρία και προσήγεγαν αυτό πάντα στους κακώς έχοντας δικίνης νόσης και βασάνης συνεπομένους και δαιμονιζομένους και συνεχομένους και βραδικούς επεράπτωσαν αυτούς και υπονήθησαν αυτό όμοι πολλοί από της Γαλιναίας και Δεκαπόλεως και Ιεροσαλυμιτών και Ιουδαίας και πέραν του Ιορδάνου, όλα τους όλους ανέβη εις δώρος και καθίσαν σπίτι αυτού το σύγχρονο αυτό οι μαθητέ αυτού και ανοίξαν στο στόμα του ελίδας και αναρτούς λέγον «Μακάρι το γη το πνεύμα διότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών, μακάρι ευχούντες ότι αυτοί παρακτητήσονται, μακάρι να είσαι ότι αυτοί και νομίσουν σε ποιήν, μακάρι οι γνώντες και διψώντες και ποιοσύν, ότι αυτοί φορταστήσονται, μακάρι οι ελίμονες ότι αυτοί ερετήσονται, μακάρι οι καταλήτικα διότι αυτοί τον θολόψονται, μακάρι οι λυπένε ένετοι ποιοσύνης ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών, μακάρι εις θέονταν ότι σωσ' εμάς, διότι σκύπος εμπάντων εμφωνεόμεν καθημόνων σε δόμε και εμούν. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο Χριστός ημών πολίσεν της ουρανής, ούτω γάλε δίωξαν τους προφήτας, και αυτό ημών πολίσεντε το άλλας ημής. Εάν δεν το άλλας χώρας ημής, εν κίνη αφιστήσετε, εις ουδέλη σκήνη ετοιμή, κληθήνε έξω και καταπατρίστε και των ανθρώπων. Είπαμε Κύριο Χριστιανού μαθητές, εάν μη περισσέψει η δικαιοσύνη ημών και των γραμματέων και φαρισαίων, νομίζει ότι εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Ακούσατε ότι ερέθη της αρχαίης που φωνεύσεις, ο ας να φωνεύσει έρωπος έστω την κρίση. Εγώ δεν λέγω ημίν ότι πας ο οργιζόμενος του αδελφού αυτού εκεί, έρωπος έστω την κρίση. Ως να νύπει το αδελφό αυτού ουρακά, ένοχος έστε του συνεδρίου. Ως να νύπει μωρέ, ένοχος έστε εις την γέννα του πυρός. Εάν μου προσφέρεις τον δόνο σου επί του θυσιαστήριου, κακή πιστής ότι ο αδελφός σου έχει πτύει κατά σου, άφησε εκεί τον δόνο σου έμπροσθε του θυσιαστήριου και είπαγε πρώτον τι ανάγκη του αδελφό σου. Και τότε ελφόν πρόσφερε τον δόνο σου. Ήστι ευνοώ το αντιδίκο σου, ταχύ έως ότου ή εντιοδό μεταθού. Μη ποτέ σε παραδό αντίρρηκο στο κριτή και ο κριτής σε παραδό το υπηρέτη και εις φυλακή κριτής αμήν λέγωση που μη εξέλθετε έως σου αποδόας τον έσκατο κοδράτη. Ήκουσατε ότι ερέθη της αρχαίης, που μη χεύσεις. Εγώ δεν λέγω εμείνω ότι ως πειραντήκους. Εάν αγαπήσετε τους αγαπούντες εμάς, μην αμυστόν έχετε, και η μελώνη του αυτοποιούσι και αν σπάσετε τους φίλους ημών μόνον τι περισσοποιείτε που χει και η μελώνη αυτοποιούσι έσαστε ότι μία στέλνη ως πνευματήρι μόνον που έντες ουρανής τέλειος εστίν πας ως της ομολογήσει ελεμία των ανθρώπων ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθε του πατρός μου του ουρανής ως της δά να αρνήσετε με έπρωστε τον ανθρώπο να αρνήσω με αυτόν καγώ έπρωστε του πατρός μου του ετουρανής. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπερεβαίου και έστι μου άξιος και ο φιλόν ή όλη η κατέρα υπερεβαίου και έστι μου άξιος. Και όσου λαμβάνει το σταυρούν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου και έστι μου άξιος.
Τότε αφήσω Πέτρος είπε αυτό, γιατί εμείς αφήκαμε πάντα και ακολουθήσαμε έτσι. Τι άρα έστε η μήνη, ο δε Ιησούς είπε να αυτής. Να μην βλέπω η μήνη, ότι εμείς οι ακολουθήσαν τέσποι, έχει παρκελεσία όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου, επί χρόνου δόξης αυτού καθίσεστε και εμείς επί 12 χρόνους κρίνοντες, τα 12 φυλά του Ισραήλ. Και πάσχος αυτή και νοικίας, τι αδελφούς, τι αδελφάς, η πατέρα, η μητέρα, η γυναίκα, η θέτνα, η ακούς, ένοικε του ονοματός μου και κατούν τα πλασίου να λείψετε και ζωή με όλη που πληρονομήσει. Πολλοί δε έσονται πρώτοι, έσκαθοι και έσκαθοι πρώτοι. Μη με ερευνήσετε λέγοντες, τι φάγουμε, τι πιούμε, τι περιβαλλούμε. Πάντα αγάπητα αυτά τα έθνη πιστή. Τι λέγαν ο πατήρ ημών ο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτο να πάθει. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Μιον με ρυπνήσετε εις την άφιον, η γαρά άφιον με ρυπνήσετε αυτής, αρκετόν την ημέρα η κακία αυτής. Ή της εστίν εξ ημών άνθρωπος, όντε αν ετήσει ο Υιός αυτού άρτων, μη λύθων επιδώσει αυτό. Και αν ηχθήν ετήσει, μη όφων επιδώσει αυτό. Ήουν ημείς πονηροί όντες, είδατε θώματα αγαθά και μόνο επιστέκτης ημών, πόσο μάλλον πατήρ ημών, ο εις τους ουρανίες δώσει αγαθά της ετούς καθόν. Ήταν ο Κύριος, προσέγγεται από τον ψεύδο προφητών, γιατί μιας έρχονται προς ημάς την ρήμαση προβάτων. Έσωτε δε εσύ, λύκοι άρπαγες, από τον καρμόν αυτόν επιγνώσεστε αυτούς. Μη τη συλλέγουσιν από ακαθόν στα φιλίρ ή από τριφόρο σίκα, ούτω παν δέντρων αγαθών καρπούς καλούς ποιοι, το δε σαφρόν δέντρων καρπούς πονηρούς ποιοι, που δύναθε δέντρων αγαθών καρπούς πονηρούς ποιοι, που δε δέντρων σαφρόν καρπούς καλούς ποιοι, παν δέντρων μη ποιούν καρπού καλών εκόπτεται και εις ποιοι βάλετε. Άραγε από τον καρπόν αυτόν επιγνώσεστε αυτούς. Πού πάσου λέγω την Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την Βασιλεία των Ουρανών, αλλοποιών το θέλημα του Πατρός μου του Ενουρανής. Πολύ ερούσιμη και δικήκητη ημέρα, Κύριε, Κύριε, το Σου ονόματι προεφητεύσαμε και το Σου ονόματι δαιμόνια εξεβάλλουμε και το Σου ονόματι δυνάμεις πολλά συγκρίσαμε και τότε ομολογήσω αυτής ότι ονδέχονται έχουν ημάς. Αποχωρείται από την μου η εργαζόμενη την ανομία. Το καιρό εκείνο εμβάτη του Ιησού στο πλοίο και πολλούσαν αυτού οι μαθητέ αυτού. Και ειδού σεισμός μέγας εγένεται εν τη θαλάσσα, ώστε το πλοίο καλύπτε στήκονται και μάθει, αυτός δε κάθεται. Και προσερχόντες οι μαθητέ αυτού ήγηραν αυτό λέγοντες, Κύριε σώσου του μάσα πολύ μετά. Και λέγει αυτής, τι δουλειές θεωρηγόπιστη, τότε γιατί σε επιτίμησε τις ανέμεις και τη θαλάσση και έγινε το γαλήνι μεγάλη. Και δε άνθρωποι εθαύμασαν λέγοντες ότι αφούς ευθυνούντος ότι και η άνεμοι και η θάλασσα υπακούσουν αυτό. Και καιρό εκείνο προσήλθε το Ιησού οι μαθητές Ιωάννου λέγοντες διατί υγιούς βάρους κένος και αμφότεροι συντηρούνται. Κάτσε λίγο πίσω, παρακαλώ. Κάτσε λίγο πίσω. Εσείς κυρία, εσείς. Το Thank you.
ευλογητό, αλληλούια, ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματα σου, αλληλούια. Επεπότησε η ψυχή μου, του επιθυμίσε τα τμήματα σου, εσπαντήκερο, αλληλούια. Εν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσομαι εν της λόγη σου. Αλληλούια. Είδα την καρδία μου εις τα μαρτυρία σου και εμείς πλέον εξίαν. Αλληλούια. Αθυμία κατέσκευε από αμαρτωλού τον εγκαταλειμβανόντο τον όμο σου. Αλληλούια. Με το φως εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σέντολά σου. Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Χριστούς αιώνας των αιώνων, αμήν. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέλεο σου, δεόμεθα σου εμπάθουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επί δεόμεθα είπε αναπαύσας της ψυχής του και κειμενέων δούλου του Θεού, Αθανασίου Ιερομονάχου, Πατρός και καθημένου ημών γενωμένου και υπέρ του συμπορητή με αυτό παν ποιμένημα εφουσιώνται και ακούσιο. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχή αυτού έλθα η δίκαιη αναπαύονται τα ελέη του Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτού αμαρτιών. Παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Παρά σου Κύριε. Κύριο δεηθόμε. Κύριε πρέπει ισό. Η Ανάσταση στη ζωή και η Ανάπαυση στη δικημένη ζούλη σου. Κατά τα σύνδερα μονάχου Πατρός και περιγουμένη μόνια δεμέν. Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να βέβομεν. Στην ανάπτυξη του Πατρίου και την Παναγία και αυτό και το παιδί πνεύματι και και η Χριστός αιώνας των αιώνων. Και ο Χριστός αιώνας των αιώνων, αμήν.
και στην δόξα. Αναφεύγουμε στον Ανάστο σου Πατρί και τον Αγίο και αγαθό και ζωμιό του Πνεύμα την ίδια ή Χριστούς αιώνας και αιώνας. Αμήν, ευλογητός η Κύριε, διδαξώ
καθομοίωσιν επανάγαγε το αρχαίο κάλος αναμορφώσαστε. Κύριε Ιθόμε, Ιεσό, ότι εσύ η Ανάσταση στη ζωή και η Ανάβαση πληγημένου δούλου του Θεού Αθανασίου, ιερομονάχου καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τάφτης, αδελφού και συντρουγού ημών γενωμένου, πιστεύω Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπαίνουμε, συν το ανάγκωσο Πατρίκτρο Παναγίο και Αγαθό, και ζωπιός πνεύμα την νίκαιη, και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τάφτης, αδελφού και εσύ λειτουργού ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωνε σε το ανάκρο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αοί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματα σου, ανάπαυσον ο Θεός των δούλων σου, Αθανασίου Ιερομονάχου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τάφτης, αδερφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Καθό, και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ούτα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λαμπές της μίας θεότητος, εξεγόν συμνήσω με πόνες. Άγιος ή ο Πατήρο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα, ότι σ' ημάς της εις η λατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάπασον. Αθανασίου ιερομονάχου, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Τάφτης, αδελφού και συλλειτουργού ημών γενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμε, συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και την και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Σωτηρία, πληγένος των ανθρώπων έβρατον τη σωτηρία, δια σου έβριμε παράδεισον, Θεοτόκε αγνή ευλογημένη. Κύριο δεηθόμε, ελέησον. Εις η Ανάστασης, η ζωή και ανάπαυσης, του κειμένου του σου Αθανασίου Ιερομονάχου,
κατοικωμένο της ερασμονής τάφης, αδελφού και του γενωμένου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, ήλοι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Yeah.
και είκοσι πάγωνιρων ρήμα καθημών ξεδόμενοι έμε και νεμού. Εξέλθομεν και ήρωμεν εν της τάφης ότι γυμνά ως θέα ο άνθρωπος το λύκον χρώμα και τη σωδία και γνώμεν της ο πλούτος το κάλος ίσχυς και η εμπρέπεια. Αμα συναχθείς, απαγγείς όμεθα είναι φαίνες,
εις απάντηση του Κυρίου Ισαέλα. Και κειμένου του Ιωσού Αθανασίου, ιερομονάρχου Πατρός,
και κατηγουμένο ημών και δεμένο Χριστέο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπουμε, τον Ανάρχος Κρατρή και τον Αγίου και τον Ακόρ και τον Βέζου Πνεύματι, νίκια ή και Χριστος ημώνας, που καθηγουμένου της Ιεράς Πολής Τάχτης, αδελφού και Συνδρουργού ημών και ενωμένου, Χριστέ ο Θεός ημών μου, και εσύ την δόξα να φεύγομεν, στον Ανάρχο σου Πατρί, το Παναγείο και Αγαθό και Ζωμιό σου Πνεύματι, νυν και αρή, ει τους αιώνας των αιώνων. Και ο και στην προσωποληψία παρασύ, Κύριε, πάση γάρα πρόκειται, του νόμου του Θείου έδαξας Θεός, το όρου του Υιοθέντος, Διός ή και τέτοιον Κύριο Θεός ημών. Με δώρο σου, Αθανάσιον Ιερομόναχον, πατέρα και καθηγούμενον, και συλλειτουργών ημών γενόμενον, τον ευελπίδη αναστάσιο του Ιησού Ιωνίου και νυχτέντα εν κόρπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ ανάπλασον. Και ως με ρεμπιστήσει εν τη εκκλησία σου λειτουργών αυτών κατέστησες, ούτε και εν κορονοϊό σου θυσιαστήριον άδειξε, Κύριε. Επί ανθρώπων θεματική αξία κατά κοσμήσας, επί αγγέλων της η δόξη αγατάκριτον πρόσδεξε. Αυτός επί της γης την ζωήν αυτού εδόξασας. Αυτός δε και την έξοδον του πύρου αυτού εν τη εισόδου των Αγίων σου κλείσον, και το πνεύμα αυτού με τα πάντων των οποίων ασύρωρης της άνθρωσης ομερίθμισον. Ότις η ανάσταση στη ζωή και η ανάπαυση στο κεκριμένο του σου, Αθανασίων, άκου Πατρός και καλυμμένο ημάγιον με Χριστέα Θεοσμόν, και στην δόξα να ζούμε, τον άκου σου Πατρή και τον Παναγίνο και από το πρόκειο και τον οποίο σου πνεύματι, νύχια ή και εις τους αιωνάς, αμήν. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύχια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, κυρίσον, 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 Πατρά Αγία, γλώγη σου. Δόξα σε ο Θεός η επίσημη, δόξα σε και νεκρόν και ζώο και την εξουσία μας μας αφάντων και συνέψει να στάσει την πλάν της τόση και μας της ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράντα Αγίας αυτού του πρόσφυγου και να δώσουν τον Πατυχήμενο Ευρωφόρο, τον Ασίαν και Θεοφόρο του Θεού ημών, τον Αγίον και ενδόξον τον Πατρό του Αβραάμ και Ισάκ και Ιακώβ, το Αγίο και δικαίο φίλο αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου και πάντων των Αγίων, την ψυχή του εξημών μεταστάντως δούλου αυτού εν σκηνές δικαίων τάξη. Αμήν. Κόλπισε Αβραάμ, πάψε να αμήν. Και με τα δικαία μας συμμερινήσε, αμήν. Του μάτρε γεννήσε όσο το πρόσφυγε. Δυνάμε. Αιωνία σου η μνήμη, τάξη μακάριστε, και αλήθησε. Αιωνία. Ήρθε η ώρα και η στιγμή να χωρίσουμε.
είναι τόσο πικρός και οδυνηρός αυτός ο πολιτισμός. Σε φαίνεται κοντά μας. Γιατί η πλούσια χάρη που εντελπλήρωνε την ύπαρξή σου μας ανέπαντε όλους. Ήσουνα για μας ένας τόπος Θεού, η αισθητή παρουσία του Χριστού ανάμεσά μας. Σε θέλαμε ζωντανό. Όμως, οι ιδεήσεις μας, οι παρακλήσεις μας, οι στεναγμοί και τα δάκρυα δεν μετέβαλαν τη βουλή του αρχηγού της ζωής και του θανάτου. Ίσως γιατί η φωνή της δικής του επιμηνίας να αναβαθείς κοντά του ήταν πιο ισχυρή από τη δικιά μας. Εδώ λοιπόν, τώρα ανεπόδιστα μπορείς να απολαμβάνεις αυτό που επόδισες. Τα δεσμά του χώρου και του χρόνου τα άφησες πίσω. Πέρασες στην αιωνιότητα. Μπορείς πλέον να συνεφρένεσαι με τη χωρία του Αγίου. Μπορείς να απολαμβάνεις τη θέα του Θεού. Όμως, μέσα σε αυτή την άφατη ευθροσύνη και καλά, μέσα σε αυτό το ράδιο παγκύρι, μην ξεχαστείς. Μην ξεχάσεις την υπόσχεση που μας έδωσε. Ό,τι θα φροντίζεις και για μας, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, και εμείς, από τη μεριά μας, σου δίνουμε την υπόσχεση ότι δεν θα αλλάξουμε τίποτα. Ενωμένοι, με τα δεσμά της αγάπης, θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στα χνά τους, στις αρχές που εσύ μας δίδαξες έργο και λόγο. Παράκριβοι γέροντά μας, έχουμε τόσο πολλά να δούμε για σένα. Όμως, σεβόμενοι και να προδίσουν σήμερα να μην ακούσουν όχι, δεν θα πούμε τίποτα. Άλλωστε, δεν χρειάζεται. Γιατί σου όνομα στη ζωή για σένα, παιδιά. Τώρα μαζί με τον ίστατο ασπασμό, δέξου και την άπειρη ευγνωμοσύνη όλων μας. Και λόγω μας, την τελευταία φορά την άκρη σου. Και αιωνία σου γίνει. Άξιο!
πολύ να πηγαίνετε δεξιά και αριστερά από το γέροντα, επειδή είναι πάρα πολύ ο κόσμος, να προσκυνάτε και να βγαίνετε όλοι σας από εδώ. Θα ανοίξω το διάδρομο, θα παρακαλέσω, ανοίξω το διάδρομο, θα προσκυνάτε και θα βγαίνετε έτσι, για να μην καθυστερήσουν πολύ, να βγαίνετε στην αρχή. Δύο σχέσεις. Δεξιά και αριστερά. Με πολλή τάξη και πολύ σαντρό. Άγιος! 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 Άγιος!
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημώνω ειν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επιθυμεί. Σάρτον ημών των εκκλησιών δώσει μην σήμερα και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε εξ οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμό, να λύσε ημάς από το πονηρό. Φύγετε πιο πίσω, πιο πίσω, παιδιά, πιο πίσω. Προσέξτε το μάρμαρο. Με τα θυμάτων δικαίων τετελειωμένων του φυγικού δούλου σου και άνθρωπος φυλάχων γραφήνης της μοσκαρίων ζωή την παρασύ φυλάνθρωπε της συγκατανώσιν σου Κύριε όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσο και η ψυχή του δούλου σου ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριο Θεός ημώνω κατά βάση σάδι, και τα σωδήνας λύσα στον πεπαιδημένο, αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτερα να πασώ. Μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, ημών η αγνή και άκραντος παρθένος, η θεώνα φράστος κοίσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς, ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, λέω μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και κυκειμένου δούλου του Θεού, Αθανασίου Ιερομονάχου καθηγουμένου, της ιεράς ταύτης μονής αδελφού της εμπιτικού ημών γενομένου, που πέτους υποήθενε αυτό πάμπλη μέλημα εκούσιονται και ακούγεται. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως είναι ο Θεός που εντάξει την ψυχήν αυτού εν τα ειδήσεοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού στην βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτού αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Κυρίου δεηθόμεθα. Και την ψυχή του κεκειμένου δούλου σου, Αθανασίου Ιερομονάχου, Πατρός και Υπερτιμήμενο, και Συνειδητουργού Ευαγγελωμένου, εν τόπο πλοηρό, εν τόπο αναψύξωσε, παπέτρα δίνει λίπη και συνεχώς με ονομάζουμε το παραυτού πραγμένου. Εν λόγω η έργο είναι διανύος, αγαθός και φιλάνθρωπος, το συγχώρησε, το δικές του άνθρωπος σου ζήσει, δικαίου δωματίζει, και ο Ρωμανός εκτός ομορφίας υπάρχει, στη δικαιοσύνη σου, ίσον αιώνα και νόμου σου αλήθεια, ότι η ανάσταση, η ζωή και ανάπαυση του κεκειμένου δούλου σου, Αθανασίου, Πατρός και καθηγουμένου ημών και συλλητουργού και ενωμένου Χριστέ, ο Θεός ημών, στην δόξα να πέμπνε στον άνθρο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίντια ή και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Το κάλυμα της προσκομίδης. Κάνει μεγάλη απόλυση, πολλά και να στάσω εκ νεκρών Χριστό σε την αστισμό τη πρεσβεία. Αφιάντο Αγία αυτό μητρό στην Αγία Δόξα, είπαν οι φίλοι Αποστόλων. Νοσίων και Θεοφόρο με τα ρημών των Αγίων Δόξων. Το πατέρα να βράμε σάκτη, εγώ και ο Αγίου και δικαίου φίλο Φιλαζάρ του Πύρου Μέρα και πάντα των Αγίων. Και ψυχή, και εξημών με τα στάντα δούλου του, έσκυνε ούτε αν τάξει να κόβει σε βράμα να πάψει. Και με τα κύρια σου δούλου, εσύ μα δεν είσαι ελληνικό και φιλάνθρωπο. Και αμία σου είναι ελληνικό. Oh.
σιγά σιγά. Όχι φωνές. Αδάμου, σιγά σιγά. Βάλε. Ήρθες προς τον θάνατο, η ζωή αθάνατος, τότε τον άδεινε νεκρός η αστραφή τύψε όλητος. Ότε δε και τους τεθρεώτας εκ των Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή η κουβέννη και πάντε οι κατοικούντε είναι αυτοί. Σταύρο τα πάντα. Γη. Και ει. Και ει. Μήνα πελέ. Σταύρο τα πάντα. Ρίξτε το χώμα το κάτω. Λίγο. Θα ρίξουν και οι. Α, ναι. Οι ιερεί να πούνε να ρίξουν. Ναι, ναι. Ναι, ελάτε. Από και από εδώ, ελάτε. Γη και εις γη να πελέσει, οικουμένη και πάνω. Ναι, 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 να πάρτε. Πατέρα. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων Κρατήστε λίγο να μην πέσει. Όχι, όχι, δεν πειράζει, ας είναι. Ας είναι έτσι, να αναπνέει, να ξεκινάξει. Ναι, ναι, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τι θέλετε. Πέντε και πέντε. Μισό λεπτό λίγο να βάλουμε χιλικό πρώτα. Λοιπόν, πάμε και λιώσαμε. Θέλουμε 10 άντρες, 5 και 5. Να πάμε 10 άντρες, πώς θα πέντε. Θέλουμε ένα πανάκι, ένα πανάκι. Τώρα θα το δώσω. Κάτι Ναι, θα πω σε αυτό.
μπράβο. Από εκεί. Θα δω να βοηθήσω λίγο λίγο. Λοιπόν, δεν θα αφήσετε κάτω. Thank you.